Ακούγοντας τη λέξη ανορεξία, τι σας έρχεται άραγε στο μυαλό? Δεν έχω όρεξη να φάω. Μισώ το φαγητό. Μήπως είναι ένα πείσμα, ένα τερτύπι της εφηβείας? Μήπως είναι ερωτική απογοήτευση, εθισμός ή μήπως είναι ασθένεια? Ονομάζομαι Φωτεινή. Είμαι 17 ετών και έχω ανορεξία. Και μπορώ να σας πω πως δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Και κυρίως για μένα δεν είναι ασθένεια. Πώς είναι δυνατόν το άτομο που καταφέρνει να μην τρώει ενώ πεινάει, να αντιστέκεται σε μια τέτοια απόλαυση και να δίνει καθημερινά μάχη με τον εαυτό του και τους γύρω του, να χαρακτηρίζεται ασθενής, δηλαδή να μην έχει σθένος, δύναμη? Τι είναι λοιπόν για μένα ανορεξία? Για μένα δεν είναι τίποτα άλλο παρά φόβος. Φόβος για να μην παχύνω. Φόβος για το πώς με βλέπουν οι άλλοι. Φόβος να μην ξεφύγω από τους κανόνες μου. Φόβος για αυτό που όλοι εσείς θεωρείτε φυσιολογικό. Το φαγητό. Και εγώ με αυτόν τον φόβο ζω κάθε μέρα. Η νευρική ανορεξία κατέχει την πρώτη θέση στις ψυχικές νόσους με τον υψηλότερο δείκτη θνησιμότητας. Πιστεύετε πως αυτό με φόβησε? Ο θάνατος? Όχι. Η νευρική ανορεξία ακόμη αποτελεί την πιο διαδομένη ψυχική νόσο της εποχής μας. Αυτό σημαίνει πως το 4% του πληθυσμού παλεύει με την ανορεξία. Αυτό σημαίνει πως το 0,5% έως 2% των γυναικών βρίσκεται αντιμέτωπο με την ανορεξία. Αυτό σημαίνει πως το 5% έως 20% αυτών θα οδηγηθούν στο θάνατο και μόνο το 1/3 θα δεχθεί κάποιο είδους θεραπεία. Ας αφήσουμε όμως αριθμούς. Η γνωριμία με την ανορεξία έγινε πριν 2 χρόνια. Όταν εκείνο το καλοκαίρι πήρα τη γενναία απόφαση να χάσω μερικά κιλά. Παρόλο που ήμουν ήδη αδύνατη. Έθεσα δικούς μου στόχους και έβαλα δικούς μου κανόνες. Χώρισα τις τροφές σε 2 μεγάλες κατηγορίες. Τις καλές και τις κακές. Και τρώγα μόνο από τις καλές. Απέφυγα τους υδατάνθρακες, τα λίπη, τις πρωτεΐνες και φυσικά τα γλυκά. Εκείνο το καλοκαίρι έβαλα στόχο να μην φάω το 1 παγωτό. Ναι, καλά καταλάβατε. Απέφευγα σχεδόν τα πάντα. Όταν παραβίαζα τους κανόνες μου και έτρωγα από την απαγορευμένη κατηγορία, τιμωρούσα κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό μου. Έκανα τα πάντα για να κάψω αυτές τις θερμίδες. Με οποιονδήποτε τρόπο. Είχα πει στον εαυτό μου πως αυτό ήταν το σωστό. Όταν όλοι εκθιάζουν τα αδύνατα σώματα, εγώ γιατί να πρέπει να εγκαταλείψω το δικό μου? Και αφού μου αρέσει ο εαυτός μου, γιατί να πρέπει να φάω παραπάνω? Ώσπου τα σημάδια της ανορεξίας άρχισαν να γίνονται αισθητά στο σώμα μου. Μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες είχα χάσει πάνω από 5 κιλά. Τα κακαλά μου φαίνονταν πολύ έντονα. Τα μαλλιά μου είχαν αρχίσει να πέφτουν και κρύωνα μέσα στον καύσωνα του Αυγούστου. Τα ανησυχητικά σχόλια των ανθρώπων γύρω μου δεν με προβλημάτισαν. Χαιρόμουν όταν μου έλεγαν πως έχω αδυνατήσει και έπαιρνα θάρρος να συνεχίσω. Ξέρετε, η ανορεξία ξεκινάει θριαμβευτικά. Το άτομο νιώθει υπέρμετρη ικανοποίηση, καθώς έχει μειωθεί το σωματικό του βάρος και με κάποια ευκολία ελέγχει πλέον το φαγητό και τα γεύματά του. Έπειτα από έντονες πιέσεις της οικογένειάς μου, δέχτηκα να επισκεπτώ έναν ειδικό. Εκείνος, μέσα από διάφορες ερωτήσεις που μου έκανε, οδηγήθηκε στη διάγνωση. Έχω νευρική ανορεξία. Δεν με ξάφνιασε καθόλου. Ήξερα πως έχω. Ξεκολουθούσα όμως να πιστεύω πως δεν είναι κάτι το επικίνδυνο. Με το που έφυγα από τον γιατρό και κοίταξα τον εαυτό μου στον καθρέφτη, δεν είδα τίποτα περίεργο. Τίποτα μη φυσιολογικό. Τίποτα που να θυμίζει ανορεξία. Μου άρεσε ο εαυτός μου. Μπορώ να πω πως ένιωθα νικήτρια. Γιατί λοιπόν να προσπαθήσω να γίνω καλά? Οποιοδήποτε βήμα μπροστά θα με έπαιρνε μακριά από τους στόχους μου, μακριά από τα πρέπει μου, μακριά από αυτό που είχα δημιουργήσει. Έτσι, άρχισα να μειώνω κι άλλο το φαγητό. Από τη στιγμή που έπιανε το πιρούνι στα χέρια μου, χώρισα το φαγητό σε 2 μερίδες. Και τη μία την άφηνα άθικτη. Είχα συγκεκριμένα τρόφιμα που έτρωγα, συγκεκριμένες μάρκες και μετρούσα συνεχώς θερμίδες. Δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να λάβει πάνω από 600 την ημέρα. Και αν αυτό δεν γινόταν, έκανα κοιλιακούς μέχρι να τις κάψω. Ένα μόνο αρκεί να σας πω. Ακόμη και τη στιγμή που έφτιαχνα κάποιο γλυκό, πίστευα πως η εισπνοή άχνη ζάχαρης θα μου πρόσθετε κιλά. Η αλήθεια είναι πως είχα εξαντληθεί. Υπήρχαν φορές που δεν είχα τη δύναμη να σηκωθώ από το κρεβάτι. Ήταν το σώμα μου που φώναζε, που αντιδρούσε, πως έχει εξασθενήσει, πως έχει καταπονεθεί αρκετά. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Σύντομα άρχισαν και τα προβλήματα στην καρδιά, που είναι ο σημαντικότερος μυς του σώματός μας και χρειάζεται την τροφή για να λειτουργήσει. Αυτό ήταν που με φόβησε περισσότερο.
το πρόβλημα της βραδικαρδίας, το οποίο μπορεί να φέρει και άλλες σοβαρότερες πιπλοκές και φυσικά αυτόν υποδηγεί στο θάνατο. Τότε ήταν που είχα αρχίσει να συνειδητοποιώ πως τα πράγματα είχαν ξεφύγει. Ρητή εντολή του γιατρού ήταν να σταματήσω και το σχολείο. Το γεγονός αυτό με έκανε να νιώθω διαφορετική από τα παιδιά της ηλικίας μου. Σταμάτησα όμως να κάνω και όλα αυτά που κάποτε μου έδιναν χαρά. Δεν είχα ούτε τη διάθεση, ούτε όμως και το κουράγιο. Ακόμη και ο χορός, που για πολλά χρόνια ήταν πηγή ευχαρίστησης για μένα, πλέον δεν προκαλούσε κανένα ενδιαφέρον. Απέφευγα οτιδήποτε έχει σχέση με το φαγητό και οποιαδήποτε συνάντηση με τις φίλες μου. Δεν είχα κοινωνική ζωή. Δεν είχα φυσιολογική ζωή. Δεν είχα ζωή. Κι όμως, εξακολουθούσε να με ενδιαφέρει η εικόνα του σώματός μου, δηλαδή ο στόχος μου. Η ανορεξία είχε εξαφανίσει κάθε άλλη σκέψη μου. Κάθε τι που κάποτε με έκανε ευτυχισμένη. Πάντως, δέχτηκα να κάνω εισαγωγή σε ένα νοσοκομείο στην Αθήνα. Εξάλλου, αυτό που αρχικά νόμιζα ήταν πως θα μου έκανε μερικές εκστάσεις, θα μου έβαζαν και ένα νερό και έπειτα θα έφευγα. Όμως τα πράγματα δεν έγιναν ακριβώς έτσι. Στην πραγματικότητα, η νοσηλεία μου κράτησε 2 μήνες. Εκείνη τη στιγμή ήρθα αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο φόβο μου. Να φάω και να βάλω κιλά. Όμως ο φόβος πως θα έμενα για πολύ περισσότερο μέσα σε αυτό το νοσοκομείο με έκανε να καταλάβω πως αξίζω μια ευκαιρία. Αξίζω μια προσπάθεια. Αξίζω να βρω και πάλι τον εαυτό μου. Αξίζω να ζω φυσιολογικά. Έτσι, άφησα πίσω τους κανόνες και τα πρέπει μου και άρχισα να έχω μια άλλη σχέση με το φαγητό. Αυτή που εσείς λέτε φυσιολογική. Οι 2 μήνες πέρασαν. 2 μήνες μακριά από το νησί μου, το σπίτι μου, την οικογένειά μου, τις φίλες μου, τη ζωή μου. 2 μήνες μακριά από την ανορεξία. Γιατί μόνο αυτός ως 2 μήνες κράτησε. Σύντομα, επιστρέφοντας παλιές μου συνήθειες, θυμήθηκα τους κανόνες και τα πρέπει μου και έπεσα και πάλι στην ίδια παγίδα. Η ανορεξία ήταν ξανά μπροστά μου. Στην πραγματικότητα δεν είχε φύγει ποτέ. Απλώς για λίγο καιρό είχα μάθει να την ελέγχω και όχι να με ελέγχει. Και εδώ τίθεται το ερώτημα γιατί. Γιατί αφού μπήκα στο νοσοκομείο δεν με έκαναν καλά. Γιατί δεν νίκησα την νευρική ανορεξία. Γιατί επέλεξα να κάνω πάλι κακό στον εαυτό μου και τους γύρω μου. Η απάντηση είναι απλή. Δεν το επέλεξα. Μπορεί και η ανορεξία να με επέλεξε. Πάντως, όπως και να έχει, νιώθω πως έχω ένα σύμμαχο. Είμαι εγώ και εκείνη. Και απέναντί μας, όλοι οι άλλοι. Ο καθένας βλέπει τα δικά του μάτια το πρόβλημά μου και κάνει τη δική του διάγνωση. Ξέρετε, είναι όλα αυτά που πιστεύετε. Είναι μη φυσιολογικό. Είναι όντως επικίνδυνο. Είναι όμως και κάτι πολύ ισχυρό, που δεν μπορώ εύκολα να το αλλάξω. Απαράβατος κανόνας, η στιγμή του φαγητού δεν είναι εύκολη υπόθεση για μένα. Απαράβατος κανόνας μου είναι να τρώω συγκεκριμένα τρόφιμα, σε συγκεκριμένο μέρος, σε συγκεκριμένη ώρα, ακόμη και με συγκεκριμένους ανθρώπους. Έχω ακόμα τους κανόνες μου. Δεν θα πω ποτέ τη λέξη πεινάω, καθώς αυτή σημαίνει αδυναμία για μένα και δεν δέχομαι να ακούω τη λέξη μπράβο για κάτι που έφαγα, καθώς η επιβράβευση αυτή είναι αντίθετη με τους κανόνες μου και άρα σημαίνει αδυναμία. Σας είναι δύσκολο να το καταλάβετε, έτσι? Πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο απλό να είναι ταυτόχρονα και τόσο περίπλοκο? Μα άλλο τόσο δύσκολο είναι και για μένα να καταλάβω πως αυτό που κάνω είναι λάθος. Μετά από πολλές σκέψεις, πολλές ώρες συζητήσεις και πολλές προσπάθειες, κατάφερα να κάνω μερικά βήματα. Όχι όμως μόνη μου. Έχω πίστη στον εαυτό μου. Χρειάζεται όμως και στήριξη από ειδικούς. Στήριξη και αγάπη από δικούς μου ανθρώπους. Μαμά, σε ευχαριστώ. Εάν δεν ήσουν εσύ, εγώ δεν θα ήμουν σήμερα εδώ. Είμαι σήμερα εδώ, όχι για να σας πω πως νίκησα την νευρική ανορεξία, πως είμαι καλά και πως δεν έχω κανένα πρόβλημα με την... Συγγνώμη. Πως είμαι καλά και πως δεν έχω κανένα πρόβλημα με την εικόνα μου και την πρόσδοση στροφής, αλλά πως καθημερινά προσπαθώ και πολεμάω για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να ξεφύγω τελείως. Αν θα καταφέρω να δω διαφορετικά την τροφή και το σώμα μου
και αν θα καταφέρω τελικά να νικήσω την νευρική ανορεξία. Αυτό που ξέρω όμως είναι πως δεν θα ξαναφήσω το φόβο μου να με νικήσει. Ναι, η τροφή είναι το καύσιμο που χρειάζεται ο οργανισμός μας για να λειτουργήσει. Είναι συνδεδεμένη με κοινωνικές συναθρήσεις, φιλικές συγκεντρώσεις και οικογενειακές στιγμές. Είναι μία από τις απολαύσεις της ζωής. Και χωρίς αυτή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Ή μήπως μπορεί. Εγώ πάντως αυτό πίστευα, στην αρχή. Σύντομα όμως κατάλαβα πως αυτό που θεωρούσα ως τρόπο ζωής ήταν εντελώς επικίνδυνος για μένα. Ο καθένας μας έχει διαφορετική σχέση με το φαγητό, διαφορετικές συνήθειες και διαφορετικό τρόπο ζωής. Το θέμα είναι να βρεις το μέτρο στον τρόπο ζωής σου. Γιατί όταν το μέτρο χάνεται, το αδύνατο γίνεται ισχνό, το βαρύ υπέρβαρο και τότε δεν υπάρχει ζωή, γιατί καταστρέφουμε εμείς οι ίδιοι. Το κλειδί λοιπόν είναι να βρεις την ισορροπία. Να αποδεχθείς τον εαυτό σου, να αγαπήσεις και να σεβαστείς το σώμα σου, να βρεις τη χαρά σε πιο απλά πράγματα, να απολαύσεις ένα ήλιο βασίλεμα, ένα περίπατο στη φύση, μια ζεστή κούπα καφέ με τις φίλες σου και να μην πιστέψεις πως ταλαιπωρώντας το σώμα σου μπορείς να γίνεις τέλεια. Το τέλειο έρχεται μόνο εάν πιστέψεις τη δύναμη του εαυτού σου, εάν βρεις την ισορροπία στον τρόπο ζωής σου. Δεν συμφωνείτε πως το άτομο που έχει αποδεχθεί τον εαυτό του αγαπά και σέβεται το σώμα του. Και σε την κάθε στιγμή, χωρίς άγχος και παράλογους κανόνες, έχει δύναμη σθένος, άρα δεν είναι ασθενής. Εγώ δεν την έχω ακόμα αυτή τη δύναμη. Πιστεύω πως με την νευρική ανορεξία μπορώ να ξεπεράσω τα ριά μου και να ελέγξω τη ζωή μου. Στην πραγματικότητα όμως, η νευρική ανορεξία και με ξεπερνά και με ελέγχει. Γιατί ακόμη ζω εγώ και εκείνη. Σας ευχαριστώ.